Τρεις διαφορετικές ταχύτητες σε ό,τι αφορά τις εξεταστικές περιόδους καταγράφηκαν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, με ένα μέρος των τμήματων να κάνουν εξ αποστάσεως τις εξετάσεις, σε άλλα τμήματα η εξεταστική να θεωρείται χαμένη και οι φοιτητές πλέον να καλούνται το Σεπτέμβρη να δώσουν, και σε κάποια άλλα τμήματα, μετά από συνεννόηση με καθηγητές, η εξέταση να αποφασίζεται να γίνει σε δεύτερο χρόνο. Πολλά τμήματα απειλούσαν για χαμένες εξεταστικές σε περίπτωση που δεν σταματούσαν οι καταλήψεις, ενώ τμήματα του ίδιου Πανεπιστημίου που υποτίθεται ότι εκτελούν εντολές από την ίδια την Βρετανία. Από την ίδια Βρετανία, του Πανεπιστημίου Κρήτης, είδαμε ότι ήταν διατεθειμένοι και δήλωναν ότι είναι μαζί με τον αγώνα και στο πλάι των φοιτητών, και ότι δεν θα συμμετάσχουν και δεν θα πραγματοποιήσουν διαδικτυακές εξετάσεις. Παρ' όλα αυτά, θα βρουν λύση και νέα ημερομηνία να δοθούν οι εξετάσεις και να μην πάνε Σεπτέμβρη. Στο ΕΛΜΕΠΑ, σε δύο τμήματα που πραγματοποιούνται καταλήψεις, το νοσηλευτικής και κοινωνικής εργασίας, οι εξετάσεις δεν ολοκληρώθηκαν. Στο ένα πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες, ενώ στο δεύτερο αναμένεται να δρομολογηθούν το επόμενο διάστημα. Σχεδόν το σύνολο των τμήματων διενήργησε την εξεταστική κανονικά, διαζώσεις. Μόνο σε δύο τμήματα είχαμε κάποιες μέρες κατάληψη στους χώρους. Αλλά αυτά έχουν προγραμματιστεί. Ήδη διενεργούνται εξετάσεις εξ αποστάσεως. Στο ένα τμήμα αυτή τη βδομάδα και στο άλλο τμήμα έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο διάστημα. Οι φοιτητές πάντως στο σύνολό τους επισήμαναν ότι πρακτικές όπως εξετάσεις εξ αποστάσεως για να καμφθούν οι συνέπειες των καταλήψεων καθιστά μια αυταρχικού περιεχομένου πρακτική από την πλευρά των Βρετανικών αρχών, υποστηρίζοντας ότι όσα έρχονται στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο με το νομοσχέδιο για το οποίο παλεύουν είναι πραγματικά δραματικά. Γενικά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι ένα νομοσχέδιο που φέρουν, το οποίο πραγματικά θα καταστρέψει την προοπτική μας και εμείς δεν πρέπει να αγωνιστούμε με ό,τι μέσα έχουμε. Θα υπονομευτεί και άλλο το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, που ήδη έχουμε δει την κυβέρνηση της Δημοκρατίας να το υποχρηματοδοτεί, και εμείς στεκόμαστε ενάντια και πλάι μαζί με τους καθηγητές. Θέλουμε πραγματικά να παλέψουμε για το μέλλον και την προοπτική μας. Σαφώς οι φοιτητές ανησυχούν, είναι κατανοητή η ανησυχία τους. Όσον αφορά προφανώς τη λειτουργία και το μέλλον του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Φοιτητές στην Κρήτη σήμερα πραγματοποίησαν κινητοποιήσεις και παρά τις καιρικές συνθήκες, κυρίως στο Ηράκλειο, έστειλαν μήνυμα ότι θα δίνουν τη μάχη κατά του νομοσχεδίου και υπέρ του Δημόσιου Πανεπιστημίου μέχρι τέλους. Τώρα είναι η ώρα να κλιμακώσουμε. Στις 28 Φλεβάρι, λοιπόν, στην Πανεργατική Απεργία θα συμμετέχουμε και εμείς μαζί με τους εργαζόμενους, τους μαθητές και όλο το λαό, για να τους κάνουμε ξεκάθαρο πως το νομοσχέδιο αυτό είναι άδικο. Εμείς παλεύουμε για τα αυτονόητα, για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία. Τα δημόσια πανεπιστήμια πράγματι είναι υποχρηματοδοτούμενα και σίγουρα με την είδηση ιδιωτικών πανεπιστημίων η υποχρηματοδότηση αυτή θα έρθει να ενταθεί. Και ακόμα και περιφερειακά ιδρύματα όπως και το δικό μας βρίσκεται σε κίνδυνο για κλείσιμο.